Πρέπει να ξεκινήσουμε από μία μέρα προηγουμένως, δηλαδή από την χθεσινή απόφαση αναστολής την προσωρινή διαταγή την οποία έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει να επαναλάβω ταυτονόητα, αλλά δυστυχώς αναγκάζομαι να επαναλάβω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές το δημόσιο και η κυβέρνηση στοχοποιούνται. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σεβόμαστε και θα σεβόμαστε πάντοτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και θα επιταχθούμε απολύτως. Προφανώς η δικαιοσύνη, όταν κάνει μια κρίση, αυτή η κρίση είναι πάντοτε αιτιολογημένη, θα έλεγα, και στην περίπτωσή μας και πιθανότατα δικαιολογημένη. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν εξέτασε καν όσα συνήθως εξετάζει σε μια προσωρινή διαταγή για μια αίτηση αναστολής. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι μέχρι να στείλει τον πλήρη φάκελο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί αντίδικος των προσφυγόντων είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτό εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο στη συγκεκριμένη δίκη, διατάσσει την προσωρινή πάυση των εργασιών στο Φλάιοβερ, κάτι το οποίο επίσης έγινε. Στη συνέχεια αυτής της απόφασης, η οποία στην πράξη έρχεται να θεραπεύσει το γεγονός ότι κατετίθενται το ένα πίσω από το άλλο έγγραφα τα οποία αποτελούσαν δικόγραφα και στα οποία έπρεπε να απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε σύγκριση αυτού αυτής της απόφασης, πριν από λίγες ώρες μάθαμε ότι η δίκη της αιτήσεως αναστολής προσδιορίστηκε για την 22η Τρίτη στις 16 του μηνός, δηλαδή και μία μέρα νωρίτερα από τη 17η του μηνός, που περιμέναμε ότι θα ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αυτή η δίκη. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πολύ γρήγορα πρόσφατα θα έχουμε το αποτέλεσμα της κρίσεως επί της αιτήσεως αναστολής, πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτή είναι ευνοϊκή για το δημόσιο, θα ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες στο flyover, θα συνεχίσουν όπως ακριβώς είχαν προγραμματιστεί. Εκείνο που πρέπει να τονίσω, και το είπα και χθες στην δήλωση που έκανα στο Αθλητικό Πρωτοβουλίο Ειδήσεων, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο έργο είναι μη αναστρέψιμη. Δηλαδή, ο περιφερειακός σε ένα ποσοστό της τάξης του 80% έχει πάρει τη μορφή του εργοταξιακή που θα έχει στη συνέχεια του έργου. Υπάρχουν εφαρμόδες, αλλά προφανώς θα μαθάμε. Ο Ρόπους ήταν έτοιμο να τελειώσει και να παραδοθεί τέλος του Απριλίου το εργοτάξιο. Αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα σταματούσαμε το έργο, θα έπρεπε να λυθεί μία σύμβαση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ένα ΔΙΠ, το οποίο δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, και σε για να επαναποκηρύξουμε μία νέα εργολαβία για να πάει να αναστρέψει τη μορφή που έχει πάρει σήμερα ο Περιφερειακός για να την αποδώσει στην προτέρα κατάσταση. Που και αυτό δεν είναι εφικτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα προδιαγραφών που διανοούνται αμέσως και ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρέπει η πόλη να το αναβάλει και αυτό υπόψη της. Έχει ξεκινήσει ένα έργο. Τα έργα δεν ξεκινούν για να γίνονται από πίσω, ξεκινούν για να τελειώνουν και να βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Όσοι αντιδρούν έχουν το όνομα συμφέρον να αντιδρούν, αλλά πόλη δεν είναι μονάχα όσοι θεωρούν ότι αγγίζονται από τις συνέπειες ενός έργου όπως το flyover, είναι και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, αλλά κυρίως και όσοι έχουν ένα πολιτικό ρόλο. Γι' αυτό εγώ θέλω να καλέσω τα πολιτικά κόμματα να αποφύγουν να συνεχιστεί το γνωστό προπάριο της πόλης, όπου τα έργα αποκτούν ένα πολιτικό πρόσημο και στη συνέχεια βλέπετε ότι στοχοποιούνται, και έχουμε δει και στο παρελθόν ότι οδηγούνται ή σε αδιέξοδα ή σε τεράστιες καθυστερήσεις όπως το μετρό, και να αντιμετωπίσει σοβαρά κάτι το οποίο πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος των 3 ετών που έχει προγραμματιστεί να κρατήσουν εργασίες είναι σύντομος χρόνος, κάτι πολύ γρήγορα θα αναστρέψει τα πράγματα και θα δώσει μία διέξοδο σε έναν περιφερειακό ο οποίος έφτανε στα ωριά του. Το οποίο πραγματικά σε λίγο θα εμφάνιζε φαινόμενα τα οποία δεν θα θέλαμε να ζούμε, και σήμερα που τα ζούμε προσωρινά ως μια προσωρινή ταλαιπωρία της πόλης, καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά πεφκταία είναι. Είχαν υπολογιστεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα όλες αυτές οι προσφυγές που μπορεί να γίνονται, γιατί έχουμε δει και στο μετρό να έχουν συμβεί τα ίδια? Όχι, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Προφανώς δεν είναι υπολογιστεί. Πάντα το έκανε σαν χρονοδιάγραμμα, δεν υπολογίζει ότι
υπάρχουν μέσα καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται στις δικαστικές εκλογές, αλλά κόκκινα αρχή έλεγα ότι εάν κάτι με φοβήσει σε αυτό το έργο, το μόνο που με φοβήσει αυτό το έργο, το μόνο που μπορεί να καθυστερήσει αυτό το έργο είναι οι δικαστικές εμπλοκές. Οι δικαστικές εμπλοκές από μόνες τους είναι κάτι το οποίο αποτελεί δικαίωμα του πολίτη. Το να πολιτικοποιείται το έργο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις και είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Ο Φαγγέλης δεν μπορούσε να καταδείξει νωρίτερα προκειμένου να αντικρούσετε τις προσφυγές. Εντάξει, ο Φάγγελος είχε καταδεχθεί τον Οκτώβριο. Γιατί οι προσφυγές είναι από το προηγούμενο έτος. Από ό,τι ξέρω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών, σας ξαναλέω, διάτυπος. Το Υπουργείο Υποδομών είχε στείλει και αυτοτελώς απόψε στο Συμβούλιο της Περιφέρειας, όπως και ο ανάδοχος του και όλοι οι παρεμφερειώδεις. Εκείνο το οποίο σημαίνει όμως είναι ότι εμφανίζονται σε για πρόσθετη λόγη, οι οποίοι δημιουργούν νέα ανάγκη απαντήσεων, κάτι που προφανώς καταγράφηκε ως έλλειμμα από το Συμβούλιο της Περιφέρειας και εξέτωσε την απόφαση την οποία έβγαλα. Νομίζω ότι φάνηκε ότι πλέον επιταχύνθηκε η δίκη. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έρχεται κατά μία νωρίτερα και γίνεται την επόμενη Τρίτη είναι κάτι που δείχνει μία κατεύθυνση. Δηλαδή.